Μετά από 20 περίπου χρόνια, το όραμα γίνεται πραγματικότητα, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να εκφράσει τη χαρά του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του για όλους όσους έβαλαν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο, ευχαριστώντας ωστόσο ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, του οποίου ο ρόλος ήταν καταλυτικός. Έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε και στον κόσμο και να συναντήσουμε πάλι όλους τους συνεργάτες αυτής της προσπάθειας. Και το έργο αυτό είναι τόσο η νέα πτέρυγα που είναι χτισμένη εξ αρχής, όσο και η πλήρης ανακατασκευή της παλιάς πτέρυγας, δηλαδή του γυροκομείου όπως το οραματίστηκε και το δημιούργησε ο Ανδρέας Καλοκαιρινός στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Το λέω απερίφραστα. Το έργο οφείλεται στο Σταυρό Αρναουτάκη. Η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή στήριξε τη μονάδα που σήμερα εγγενιάζουμε με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμά μας. Τα σημερινά εγγένεια συμπίπτουν με την εορτή του Αγίου Ανδρέα. Τιμούμε έτσι διπλά τη μνήμη του Ανδρέα Καλοκαιρινού. Ενός ανθρώπου, οραματιστή, ενός Ηρακλειώτη που προπορευόταν από την εποχή του, ενός ευεργέτη της πόλης του Ηρακλείου. Αυτή η κτηριακή υποδομή που υπάρχει εδώ δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από άλλες υποδομές ευρωπαϊκών του αυτού αντικειμένου και σκοπού ιδρυμάτου. Σώσον Κύριε το λαό σου, ευλόγησον την κληρονομία σου. Από τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε ο ριζικός εξυγχρονισμός του γυροκομείου ώστε να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για άνετη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων. Το γυροκομείο διαθέτει συνολικά 116 κλίνες σύγχρονων προδιαγραφών. Στο νότιο τμήμα του υφιστάμενου κτηρίου άρχισε η κατασκευή της καινούργιας πτέρυγας συνολικής επιφάνειας 1.745 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία υπάρχουν μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια και διαμερίσματα. Συνολικά κατασκευάστηκαν 28 καινούργια δωμάτια συνολικής δυναμικότητας 50 κλινών, με ιδιαίτερους βεβαίως στο καθένα χώρους υγιεινής. Έτσι λοιπόν ανακαινίστηκε αυτό το υφιστάμενο κτίριο, το οποίο περιλαμβάνει πλέον 27 δωμάτια με 1 έως 4 κλίνες, με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής και συνολική δυναμικότητα 66 κλινών. Στην κορυφή του δικού μας σχεδιασμού είναι και παραμένει πάντα ο άνθρωπος. Από το 1956 λειτουργεί αδιάλειπτα και όπως σημείωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, 1.700 άνθρωποι έχουν ζήσει στο γυροκομείο, το οποίο πάνω απ' όλα είναι ζωή. Όλοι έχουν δικαίωμα σε μια καλή ζωή και είναι η υποχρέωσή μας αυτή, είναι η αποστολή μας.